Ο πρόεδρος ΕΛΜΕ Ιωαννίνων Στέφανος Μιχάλης αναφέρθηκε στο επικείμενο Άνοιγμα των Σχολείων, λέγοντας ότι σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων έδειξαν όλα τα προβλήματα, μεταξύ των οποίων τον καθαρισμό των σχολείων αλλά και τη χρήση της μάσκας. Ερωτηθείς για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ο κ. Μιχάλης ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ορίζει ο νόμος, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θα μπουν όλοι μέσα στα σχολεία με μάσκες. Ενώ, όπως είπε, από την εμπειρία του, τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου είναι ενημερωμένα και φαίνεται ότι θα πειθαρχήσουν στους κανόνες και στους όρους προστασίας. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και το ίδιο βέβαια αυτό ανταποκρίνεται ή μάλλον αντικατοπτρίζεται και στα σχολεία. Πράγματι, σήμερα δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στο σχολείο και ήμασταν όλοι με τις μάσκες. Ένα πρωτόγνωρο γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι πρέπει να πειθαρχήσουμε και εμείς για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το να μην έχουμε κρούσματα. Σίγουρα βέβαια εντάξει, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν κανονικά τα σχολεία. Σήμερα το απόγευμα θα το γνωρίζουμε, 4 η ώρα από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Εγώ ως πρόεδρος ΕΛΜΕ θέλω να καλωσορίσω τους 20 νέους συναδέλφους ειδικής αγωγής, οι οποίοι διορίστηκαν φέτος και είναι αυτή τη στιγμή στο νομό μας. Γιατί, όπως ήδη γνωρίζετε, οι μόνιμοι διορισμοί έχουν να γίνουν πάνω από 10 χρόνια. Οπότε, λοιπόν, η πρώτη γενιά συναδέλφων, η οποία διορίζεται μετά την κρίση, η οποία ξεκίνησε στη χώρα μας το 2009. Και ο αριθμός, όπως είπα και προηγουμένως, είναι 20. Από εκεί πέρα, εμείς κάναμε ένα ΔΣ την Παρασκευή ως ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Θίξαμε όλα τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ανησυχούν τον κλάδο εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σίγουρα κάποια πράγματα γίνανε λίγο τελευταία στιγμή, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσληψη των καθαριστριών με σύμβαση στην 9η. Εμείς θεωρούμε ότι οι καθαρίστριες στα σχολεία πρέπει να είναι μόνιμες, πρέπει τουλάχιστον να το κοιτάξει αυτό το Υπουργείο και ο Δήμος για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Από εκεί πέρα, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να αρχίσει μια σοβαρή δουλειά τουλάχιστον στα σχολεία για να έχουμε και την υγιεινή αλλά και την υγεία και να μην έχουμε κρούσματα. Τα παιδιά πώς θα μπουν στις αίθουσες, που είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα και η πολύ μεγάλη αγωνία όλων. Κοιτάξτε, όπως αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι όλοι θα φοράμε τις μάσκες. Τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα όσοι πλησιάζουν τον χώρο του σχολείου τουλάχιστον μέσα. Από εκεί πέρα το θέμα είναι βέβαια και ξεκινάει και από το σπίτι σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι από την εμπειρία μας τον Μάιο που ξεκίνησα πάλι τα σχολεία, τα παιδιά πειθαρχούν. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, έβλεπα τα παιδιά τους, είχαν το μαντιλάκι τους, είχαν τα αποσμητικά τους μαζί, απολυμέναν τα χέρια τους συχνά τακτικά διαστήματα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να θεωρώ τουλάχιστον τα παιδιά του γυμνασίου, αλλά πιστεύω αυτό μεταφράζει και στα μικρότερα παιδιά, θα πειθαρχήσουν γιατί όλοι είμαστε πια δασκαλεμένοι, έχουμε ακούσει τόσο πολλά πράγματα για τον κορονοϊό, οπότε νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Από πλευράς εκπαιδευτικών είμαστε σε τι βαθμό καλυμμένοι και αν ανησυχείτε ότι λόγω και της κατάστασης θα δημιουργηθούν περισσότερα κενά στην πορεία του φθινοπόρου. Κοιτάξτε, πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Εμείς χθες είχαμε μια συνάντηση με τον νέο διευθυντή εκπαίδευση, τον κύριο Κωνσταδήμα. Του θέσαμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, τα κενά είναι λίγα, αλλά εκκρεμούν όμως πάρα πολλές αποσπάσεις για εξωτερικό κτλ. Και άλλα πράγματα. Οπότε θα είναι σίγουρα παραπάνω. Το μόνιμο αίτημα για έναν μεγάλο αριθμό αναπληρωτών για να μπορούν να καλυφθούν όλα τα κενά παραμένει. Βέβαια, εκείνο το θέμα που εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι τουλάχιστον. Αυτή είναι η εμπειρία μας και αυτό ζητάμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, είναι να γίνει μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Αν μπορούσε να γίνει αυτό θα είναι ευχής έργων και καλύτερο μάθημα θα γίνει, αλλά πάρα απ' όλα θα είναι και πιο ασφαλής η παρουσία των παιδιών και των καθηγητών μέσα στην τάξη.